πολιτικές μας δυνάμεις. Θέλω να σας καλέσω όλους σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνουν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να σταθείτε δίπλα, να σταθείτε ως κοινωνή μεταφορής και πομπή ενός μηνύματος ότι οι Έλληνες αξίζουν καλύτερα, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κακή πραγματικότητα που ζούμε, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας, αν όντως πιστεύουμε ότι πρέπει η πατρίδα μας να βαδίσει σε έναν άλλο δρόμο. Δεν μπορεί να εκλογιζόμαστε σε πρακτικές του παρελθόντος. Πρέπει να τελειώνουμε με ένα κομματικό κράτος το οποίο ήταν η μεγάλη πληγή εδώ και πολλά χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στην πατρίδα μας να ακολουθήσει τον δρόμο της ανάπτυξης. Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος. Είναι ο δρόμος της επιχειρηματικότητας. Είναι ο δρόμος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι αυτός που μπορεί να φέρει δουλειές. Είναι αυτός που μπορεί να στηρίξει την πραγματική ανάπτυξη. Οποιοσδήποτε άλλος δρόμος είναι μια επιστροφή στο παρελθόν. Είναι μια επιστροφή σε κακές πρακτικές, οι οποίες μας έχουν πληγώσει και μας έχουν κρατήσει πίσω. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω όλους σε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία, που κάνει ο πρόεδρός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να συνεχίσετε να δίνετε το παρόν με δυναμισμό και με διάθεση. Με την δύναμη που επιβάλλουν οι στιγμές και επιβάλλουν οι συγκυρίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Βλέπετε ότι αλλάζει. Είναι ένα κόμμα που εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ένας τόπος συνάντησης όλων των υγιών πολιτικών δυνάμεων που προσβλέπουν στην καλύτερη αυριανή Ευρωπαϊκή Μέρα της Πατρίδας. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι μια ισχυρή χώρα. Όσοι λοιπόν πιστεύουν αυτό, βρίσκονται στην ίδια πλευρά του ποταμιού. Και πρέπει να πολεμήσουν απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι ιδεολειπτικά προσπαθούν να γυρίσουν την πατρίδα μας στο παρελθόν. Ζητώ λοιπόν από τον καθένα και από την κάθε μια από εσάς σε αυτή την προσπάθεια να δίνετε το μεγάλο παρόν. Και με τη συμμετοχή σας, με την προσπάθειά σας, με την ίδια αν θέλετε την άποψή σας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε μια κακή πραγματικότητα που μας έχει χειροδοτήσει στο παρελθόν. Απόδειξη της δικής μας προσπάθειας είναι αυτό που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Η Νέα Δημοκρατία αλλάζει. Υπάρχει μια συνολική, θα σας έλεγα, κομματική αναδιοργάνωση, η οποία φαίνεται παντού. Με νέες διοικήσεις, με νέους κανονισμούς και στην κομματική λειτουργία και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα είναι το παιδαγωγικό μήνυμα προς όλη την κοινωνία. Και σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει κόσμος ο οποίος ουσιαστικά έρχεται και κάθε μέρα συντάσσει τις δυνάμεις του με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν από αυτή τη βραδιά να βγάλουμε δύο μηνύματα. Το ένα είναι το μήνυμα της ενότητας. Πρέπει να αφήσουμε κάθε διάθεση εσωστρέφειας αν θέλουμε η επόμενη μέρα να είναι μια μέρα ελπίδας. Πρέπει όλοι μαζί, οι κομματικές οργανώσεις και χαιρετίζω τους εκλεκτούς φίλους των ομαρχιακών οργανώσεων, τους προέδρους που βρίσκονται εδώ, είναι μεγάλη τιμή και για μένα, φαντάζομαι και για τον πρόεδρο εδώ της Νόδε Κοζάνης, ο Παντελή. Να συντάξουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι πολύ εύκολος ο δρόμος του λαϊκισμού. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το δρόμο και πρέπει να δώσουμε, αν θέλετε, την ελπίδα για τις επόμενες γενιές. Να σταματήσουμε αυτό το κύμα των παιδιών που καθημερινά βρίσκουν απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργείας που αναφέρθηκε νωρίτερα, πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Είναι μια μεγάλη πληγή για την πατρίδα μας. Σκεφτείτε ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, γιατί για τέτοια νούμερα μιλάμε πλέον, βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Έχοντας μορφωθεί, έχοντας σπουδάσει στην πατρίδα μας, η πατρίδα μας να έχει ξοδέψει για όλα αυτά τα παιδιά και σήμερα να δίνουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιες άλλες χώρες. Είναι μια κακή εξέλιξη την οποία πρέπει να τη σταματήσουμε. Πρέπει να την αναστρέψουμε. Το δεύτερο μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί. Και πρέπει να συνταχθούμε αφήνοντας κατά μέρος, αν θέλετε, κάποιες μικρές διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί το μείζον που υπάρχει σήμερα δεν είναι απλά και μόνο η επικράτηση, η πολιτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πώς η πατρίδα μας θα σταματήσει αυτή την κακή πορεία. Είναι το πώς η πατρίδα μας θα σταματήσει αυτό το κατήφορο.
και πώς επιτέλους θα μπορέσει να μπει σε μια λογική πραγματικής δημιουργικής ανασυγκρότησης, δημιουργώντας συνθήκες ενός καλύτερου αύριο, δημιουργώντας συνθήκες ελπίδας, δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες που να κάνουν τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα να πιστεύει ότι οι δικές του προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων έπιασαν τελικά τόπο. Σε αυτή λοιπόν τη γενικότερη, θα σας έλεγα, καταγραφή, πρέπει η Ελλάδα να δώσει το δικό της στίγμα και πρέπει η πατρίδα μας να αποφασίσει για το δικό της μέλλον. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας στείλει ένα σκηνικό εκλογών. Δημιουργεί συνθήκες εξόδου ουσιαστικά από το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε μαζί με τον κύριο Καμένο. Δημιουργεί συνθήκες εξόδου στις αγορές.